Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το Ιβανόφιο. Βράδυ Δευτέρας. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι για το Master League. Μπασκετάκι Σαλόνικα. Ο Αριστοτέλης Μπισί, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στη διοργάνωση. Πρώτη συμμετοχή για την ομάδα. Με αντίπαλο Στεφανινά Τίμπεργουλς, οι οποίοι κάνανε μια τρομερή χειμερινή περίοδο. Δεν ξεκίνησαν τόσο καλά, αλλά στην πορεία ήταν εξαιρετικοί και ανέβασαν κατά πολύ την απόδοσή τους και δικαίως έφτασαν μέχρι εκεί που έφτασαν. Οι πεντάδες των δύο ομάδων, για τον Αριστοτέλη, ο οποίος σε κάνει ντεμπούτο, είναι ο Αθανασιάδης, ο Αρσένης, ο Οικονόμου, ο Τσάκος και ο Χαρτόπουλος, ενώ αντίστοιχα για τους Στεφανινά Τίμπεργουλς ξεκινάνε ο Απόστολος Γούσκιος, ο Καλλιόρας. Ο Σταλέντσις Βλάντε με το νούμερο 2, ο Παχούμης. Ξεκίνησε το παιχνίδι και ο Αρσένης στην πρώτη κατοχή για τον Αριστοτέλη Μπισί. Σουτ για 3. Άστοχο από τον Χατζηνικολάου το πρώτο σουτ. Συγγνώμη, καθώς ξέχασα να πω το Χατζηνικολάου στις αρχικές πεντάδες. Ο Αποστόλου, ο Απόστολος Γούσκιος είναι ο σκόρερ του πρώτου, με μάλιστα σου 3 πόντων το πρώτο καλάθι της ομάδας του Στεφανινά. Και τώρα για 3 ο Κωνσταντινίδης είναι άστοχος και ο Γούσκιος θα πάρει το rebound. Καλλιόρας βγάζει έξω. Σουτ για 3 ξανά από τον Γούσκιο. Τρομερό σουτ. Ο Γούσκιος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ζεστό στο παιχνίδι. 2 στα 2, 100% ευστοχία στο σουτ 3 πόντων. Και τώρα ο Αρσένης με το νούμερο 10. Ο Τιτόπουλος. Τσάκος. Άστοχο και πάλι ο Αθανασιάδης στο rebound. Αθανασιάδης για 3, είναι άστοχος, rebound, μακρινό rebound και τώρα ο Καλλιόρας φεύγει στον ευνηδιασμό. Ευκαιρία για ένα ακόμη καλάθι, lay-up, είναι άστοχο από το Σταλέντσι Βλάντε. Και τώρα ο Τσάκος. Τσάκος δεν μπορεί να πετύχει το πρώτο καλάθι του Αριστοτέλη Μπισί στη διοργάνωση. Θα πάει όμως στη γραμμή της φιλανθρωπίας για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Είναι εύστοχος ο Τσάκος. Ο Τσάκος βάζει το πρώτο καλάθι του Αριστοτέλη στην διοργάνωση. 2 στις 2 από τον Τσάκο. Και ο Παχούμης αφήνει στο Γούσιο, ο οποίος Γούσιος πραγματικά έχει ξεκινήσει καταπληκτικά το παιχνίδι με 2 στα 2 στο χασούτριο πόντων. Δύσκολη προσπάθεια από τον Παχούμη, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Τσάκο. Άθελα το χτυπάει εκεί. Πιο γρήγορος ο Παχούμης, τον έπαιξε στα πόδια. Πήρε το φάουλ και τώρα στην επαναφορά ο Δουλκέρης. Γούσιος, Καλλιόρας. Καλλιόρας με μια εξαιρετική παρουσία τη χειμερινή περίοδο. Γενικότερα τα Στεφανινά ανέβασαν πάρα πολύ την απόδοσή της. Νέος σου 3 πόντων. Άστοχο ο Αρσένης στο rebound. Τρομερή πάσα, ο Τσάκος δεν την προλαβαίνει. Η κατοχή όμως εξακολουθεί να παραμένει για τον Αριστοτέλη, καθώς ο Παχούμης παρέμβει για να σταματήσει τον ευνηδιασμό. Αρσένη σε σουτ 3 πόντων, εύστοχο. Πρώτο σουτ και για τον Αριστοτέλη. Η ασίστ από τον Χατζηνικολάου, ο οποίος γρήγορα έκανε την επαναφορά και έπιασε στον ύπνο την άμυνα των Στεφανινά Τίμπεργουλς. Λέγαμε λοιπόν ότι τα Στεφανινά κάνει μια περσινή αξιοζήλευτη πορεία, καθώς δεν ξεκίνησε τόσο καλά η ομάδα τη χρονιά, αλλά στην πορεία άρχισε να γίνεται καλύτερη και καλύτερη. Ανέβασε πάρα πολύ την απόδοσή της και έφτασε πάρα πολύ μακριά στη διοργάνωση. Τρομερή άμυνα από τον Αρσένη, αλλά είναι πόδι, οπότε η κατοχή παραμένει στα Στεφανινά. Ιταλιά,
Βούσκες Απόστολος ξανά για 3 στα 3, είναι απίστευτος. Είναι πραγματικά απίστευτος ο Βούσκιος. Τρίτο σου τριών πόντων, 3 στα 3 και 9-4 για τα Στεφανινά. Αρσένης, Τσάκος για 3, είναι άστοχος, rebound. Από το Σταλέντσι, ο Βούσκιος πάρα λίγο να πατήσει έξω. Μέχρι τώρα ο καλύτερος παίχτης του αγώνα μέχρι τώρα είναι ο Γούσκες, ο οποίος έχει βάλει 3 σου 3 πόντους στο ξεκίνημα. Καλλιόρας βγάζει έξω, αφήνει, αλλάζει την μπάλα με τον Παχούμη. Ένα σουτ από τον Βιλικέρι. Κάνει airball και τώρα ζητάει αλλαγή τα Στεφανινά. Δεμπούτο λοιπόν για τον Τσακαλαίδη Ανέστη, ο οποίος είναι έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε τώρα σε ποιανού τη θέση θα μπει ο Έμπειρος Γκάλ. Τσακαλαίδης Ανέφης, ένας παίχτης ο οποίος με τρομερή ικανότητα στο σουτ. Ένας μπόμπερ. Λογικά ο Τσακαλαίδης ή θα βγάλει τον Καλλιόρα ή τον Γούστιο. Έναν από τους δυο λογικά θα βγάλει, εκτός και αν προτιμήσει να βάλει κι άλλο γκάρ και παίξει με παραπάνω γκάρ στο παιχνίδι. Τώρα το σκέφτομαι ίσως γιατί ο Βουλκέρης θα δείξει. Πολύ ωραία πάσα του Βουλκέρη και ένα τρομερό καλάθι από το Σταλέντσι Βλάντε. Τρομερό καλάθι από το Σταλέντσι. Ο Αθανασιάδης για τον Αρσένη. Ο Αρσένης για τον Χατζηνικολάου, ψάχνει τον Τσάκο. Πιτόπουλος αστοχή και ο Καλλιόρας θα μακρινό rebound. Τρέχει τώρα στο ανοιχτό γήπεδο, Καλλιόρας. Δύσκολη προσπάθεια, καλάθι και φάουλ από τον Καλλιόρα. Πολύ μεγάλο καλάθι από τον Νίκο Καλλιόρα. Αλλαγή λοιπόν, στο παιχνίδι μπαίνει ο Τσακαλαίδης και ναι, πράγματι θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο ο Βουλκέρης με το νούμερο 21. Νομίζουμε Τσακαλαίδης ντεμπούτο με τα Στεφανινά στην καλοκαιρινή περίοδο. Καλά από τον Καλλιόρα, άμεσο τρίποντο, 14-4, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά το παιχνίδι η ομάδα των Στεφανινά. Κιτόπουλος βγάζει έξω πολύ ωραία. Αθανασιάδης, καλή άμυνα από τον Γούσιο. Κιτόπουλος, ωραία για τον Τσάκο, ο Τσάκος πολύ ωραία προσφύγεται. Εναντίον όλων ο Τσάκος. Πάρει φάουλ, θα εκτελέσει και δύο ελεύθερες βολές. Ο Τσάκος ο οποίος έχει δύο φορές επιχειρήσει να σηκωθεί κάτω από το καλάθι. Πανύψηλος σέντερ του Αριστοτέλη BC. Τώρα θα εκτελέσει ξανά για δεύτερη φορά σήμερα δύο βολές. Το σκόρ που αναλαμβάνει είναι 14-4. Θα ευστοχίσει ο Τσάκος. Τσάκος εκτελεί και τη δεύτερη βολή. 2-2 για τον Τσάκο. Την επαναφορά ήταν ο Παχούμης, ο Στέφανος και τώρα ο Γούσκες, ο οποίος έχει αναλάβει ρόλο οργανωτή. Ενώ είναι ένας γνήσιος γκάρ ο Γούσκες, στην καλοκαιρινή περίοδο φαίνεται να έχει αναλάβει ρόλο οργανωτή. Τσακαλαίδης βγάζει έξω. Η πρώτη της επαφή του Κατσαλαίδη. Ένα σουτ για τρεις από τον Σταλέντσι Βλάντε, είναι άστοχος. Τσακαλαίδης από την πάσα του Καλλιόρα. Δεν μπορεί να φτωχίσει. Άστοχος εδώ ο Τσακαλαίδης, ποιος φημίζεται για τα σουτ τριών πόντων. Θα τον δείτε σιγά σιγά στην πορεία του αγώνα πως θα αρχίσει σιγά σιγά να βρίσκει ρυθμό και πως θα αρχίσει να φτωχεί μετά. Αρσένης βγάζει έξω. Χατζηνικολάου για τρεις. Δεύτερο τρίποντο για τον Αριστοτέλη στο παιχνίδι. 9-14. Ο Αριστοτέλης ο οποίος μπαίνει λίγο πιο κρύο στο παιχνίδι και εδώ έχουμε μεταφορά της μπάλας από το Γούσιο. Παραδέχεται το λάθος ο Γούσιος, του ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Αριστοτέλης ακόμα δεν έχει μπει
σιγά σιγά αρχίζει να ζητάει την επένδυση. Χατζη Νικολάου δεν μπορεί τώρα να κάνει το 2-2 από τα 6-75. Χαλιόρα, ωραία, βρίσκεται το Τζακαλαίδη. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχο το layup. Και ο Χατζη Νικολάου τρέχει μόνο στο ανοιχτό γήπεδο. Ωραίο μπάσκετ, πολύ ωραίο μπάσκετ από τον Αριστοτέλη Μπισή. Καλάθι από τον Αθανασιάδη. Από τον Χατζη Νικολάου, συγγνώμη, ασίστ από τον Αθανασιάδη. Time out για τη Στεφανινά Τίμπεργουλφ. Τους βλέπουν ότι ήταν τον Αριστοτέλη να πλησιάζουν επικίνδυνα. Μειώνουν στους 3. Time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Οι δύο ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε νέα πρόσωπα για τον Αριστοτέλη Μπισή. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Τοπαλνάκος με το νούμερο 8. Ενώ οι ίδιοι παίκτες που τελείωσαν από το time out είναι μέσα για τα Στεφανινά. Καλλιόρας δοκιμάζει το τρίποντο, είναι καλό σουτέρας εκεί. Τσακαλαίδη στο rebound και θα πετύχει το πρώτο του καλάθι ως παίκτης των Στεφανινά Timberwolves. Μπορεί να σας είπα προηγουμένως ότι ο Τσακαλαίδης είναι ένας πολύ μεγάλος σουτέρ τριών πόντων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να σκοράρει και με άλλους τρόπους. Ιτόπουλος, Τσάκος, Χατζηνικολάου για τρεις, μόνος του, ένα στα τρία για τον Χατζηνικολάου και από τα χέρια του Σταλέντσι. Μπάλα είναι για τον Αριστοτέλη. Στο παιχνίδι περνάει και με το νούμερο 10. Ο Κυρμανίδης. Περνάει ο Κυρμανίδης και κάθεται στον πάγκο. Ο Αρσένης. Τελείωσε ο χρόνος. Η μπάλα έμεινε στα χέρια του Κυρμανίδη, ο οποίος μόλις μπήκε. Εντάξει, λογικό είναι να είναι κρύος ο παίχτης του Αριστοτέλη Μπισή. Βέβαια δεν πρόλαβε καν να εκτελέσει. Παχούμης. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχος, Τσάκος και φάουλ από τον Τσακαλαίδη. Στην προσπάθειά του να πάρει άλλο ένα επιθετικό rebound. Πριν χώθηκε και κατάφερε στους ψηλούς να τους κλέψει την μπάλα, αλλά να καταφέρει ο Γούσκες από καλή άμυνα, πάρα λίγο το λάθος. Χατζηνικολάου βγάζει έξω για τον Τσάκο. Ο Τσάκος. Το Παλνάκος. Χατζηνικολάου σε rebound από σού του Τσάκου. Και εύκολο καλάθι κάτω από το καλάθι. Χατζηνικολάου μειώνει στους 3. Χατζηνικολάου ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους στο σημερινό παιχνίδι. Καλλιόρας, ωραία προσπάθεια, πολύ δύσκολη. Χατζηνικολάου σε ένα ακόμη rebound. Και τώρα ο Τοπαλνάκος. Χατζηνικολάου και τον Κυρμανίδη. Ωραία πάθη για τον Παλνάκο. Με αντίπαλο τον Παχούμη, βγάζει έξω. Σουτ και εύστοχο από τον Τιτόπουλο. Έχει δύο πανύψηλους πραγματικά σέντερ η ομάδα του Αριστοτέλη Μπισή. Και αποδεικνύει το ένας ότι είναι και καλό σουτέρ εδώ. Είναι και καλή σουτέρ. Και ο Τσάκος και ο Τιτόπουλος μπορούν να απειλήσουν από μακρινή απόσταση από ό,τι φαίνεται. Αυτά από τα πρώτα δείγματα που βλέπουμε από τους παίκτες. Χατζηνικολάου, Τιτόπουλος, Τσάκος για δύο. Μπα, δεν το κάνει το χατήρι εδώ. Και ο Παχούμης παίρνει το rebound και αφήνει στον Τσακαλαίδη. Τσακαλαίδης για το Γούσιο. Γούσιος ο οποίος προηγουμένως έκανε ένα λάθος. Σουτάρει τώρα για δύο. Θα το χάσει Τσακαλαίδης. Χώνεται ξανά μέσα στους ψηλούς και βάζει άλλο ένα καλάθι. Φτάνει τους 4 πόντους. Έχει και 2 rebound μέχρι τώρα. Είπαμε, κάνανε μια ποιοτική μεταγραφή η Στεφανινά Τίμπεργουλφ. Ένα καλό σκόρερ. Ποιος αποδεικνύει τις ικανότητες του. Κυρμανίδης. Πήγε και ωραία στο Τζακαλαίδη. Τρομερό! Τρομερή προσπάθεια. Τρομερή προσπάθεια. Από τον Κυρμανίδη, ο οποίος έκανε 2 προσποιήσεις, πέρασε το Τσακαλαίδη και μετά με την προσποίηση απέφυγε άλλο έναν αντίπαλο και έφτασε εύκολα μέχρι το layup. Στο παιχνίδι περνάει ο Αθανασιάδης, βγαίνει ο Τσάκος και τώρα ο Παχούμης είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα απ' έξω. Στο Δεσοφανινά με τον Καλλιόρα τώρα. Τσακαλαίδης ψάχνει το κύπριο πόντο, το πρώτο του
την καινούργια ομάδα. Παχούμης, ωραία γύρισε, Τσακαλαΐδης, δεν μπορεί να συγκίσει. Επιθετικό rebound από το Σταλέντσι, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ από τον Αναστιάδη. Σταλέντσις, ο οποίος εδώ πολύ μαχητικός κάτω από το καλάθι, θα πάρει το επιθετικό rebound και θα κερδίσει ένα φάουλ. Θυμίζουμε ότι ο Αριστοτέλης BC δεν έχει πάρα πολλούς παίχτες στο ρόστερ του αυτή τη στιγμή. Οπότε παίζει ρόλο και η κούραση, να δούμε πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν αυτό το κομμάτι σήμερα η ομάδα του Αριστοτέλη BC. Δεδομένου ότι δεν έχουν και κάποια άλλα παιχνίδια στα πόδια τους. Στην διοργάνωση, τα Στεφανινά είχαν, θυμίζουμε, παιχνίδια και την χειμερινή περίοδο. Το Σταλέντσι θα στόχισε. Ο Χατζηνικολάου αφήνει στον Αθανασιάδη. Κυρμανίδης. Το Παλνάκος γυρίζει, βγάζει έξω ο Χατζηνικολάου. Κυρμανίδης με τον Τζακαλαίδη μπροστά του. Καλή κυκλοφορία. Μπορεί να βρούμε κάποιους σούτους στο παρόν. Σουτ από τον Τιτόπουλο, είναι άστοχος. Και τώρα ο Καλλιόρας θα κατεβάσει την μπάλα για τη Στεφανινά. Καλλιόρας, πολύ ωραία προσπάθεια. Δεν του κάνει όμως την μπάλα του Χατήρου. Καλλιόρας δεν έχει ζεσταθεί αρκετά ακόμα. Και ο Κυρμανίδης πετάει την μπάλα, αφήνει η λήξη. Τι θα είναι η λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 17-18. Ο πρωτοεμφανιζόμενος Αριστοτέλης βρίσκεται πίσω στο σκορ από τα Στεφανινά. Χάνουμε 17-18. Θα κάνουμε εμείς τώρα ένα μικρό time out και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν για το δεύτερο δεκάλεπτο. Οι δύο ομάδες έχουν στέλνει στον αγωνιστικό χώρο. Οι πεντάδες, Τσακαλαΐδης, Καλλιόρας, Σταλέντσις, Βούσιος και με το νούμερο 21 ο Δουλκέρης. Ενώ αντίστοιχα με το νούμερο 10 ο Αρσένης, Χατζηνικολάου, ο Αθανασιάδης, το Παλνάκος και ο Τιτόπουλος για τον Αριστοτέλη BC. Και για την πρώτη επίθεση του δευτέρου δεκαλέπου, Τσακαλαΐδης. Λάθος πάσα, δεν συνεννοήθηκε καλά εκεί με τον Βούσιο. Και ο Αρσένης αφήνει για τον Τιτόπουλο. Αρσένης, Αθανασιάδης. Αθανασιάδης για τρεις, πολύ μεγάλο τρίποντο για τον Αριστοτέλη, για ο οποίος για πρώτη φορά στο σκόλ θα περάσει μπροστά. Θα πάρει για πρώτη φορά το προβάδισμα, 20-18. Ο Αριστοτέλης είπαμε που σιγά σιγά αρχίζει να βρίσκει ρυθμό στο παιχνίδι του. Τσακαλαΐδης, σουτάρει για τρεις. Δεν θα εξοχίσει ούτε τώρα ο Τσακαλαΐδης και Τιτόπουλος θα πάρει το αμυντικό rebound. Το Παλνάκος αφήνει για τον Αρσένη. Ο Αρσένης πάει μέχρι τον drive, ωραία πάσα, καλή κυκλοφορία το Παλνάκος, ωραία για τον Χατζηνικολάου, ο οποίος δεν το παίρνει τελικά το σουτ. Τιτόπουλος, άστοχος εδώ ο Τιτόπουλος και ο Τσακαλαΐδης θα πάρει ένα ακόμη rebound. Τσακαλαΐδης είναι το τρίτο του rebound στην ημερομηνία αναμέτρηση. Σταλέντσις, βλάπε, πολύ δύσκολη προσπάθεια, το rebound από τον Δουλκέρη. Και τελικά θα την αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο πεισματάρης Βουλκέρης εδώ. Καλή άμυνα από τον Βουλκέρη. Χατζηνικολάου. Αρσένης πατάει την τελική γραμμή. Σε όλα, ντέρμπι το παιχνίδι. Όπως βασικά το περιμέναμε. Δεν ξέρω, το τέλος είναι μια ομάδα μεν καινούρια, αλλά όπως ενημερωθήκαμε είναι δουλεμένη η ομάδα. Καλή ώρα στόχησε και τώρα τρέχει ο Αρσένης πάλι στο γνωστό γήπεδο. Πολύ έξυπνη πάσα, όπως πρόλαβε και παρενέβη ο Δουλκέρης. Και τώρα ο Καλλιόρας. Ωραία προσπίση από τον Καλλιόρα πάνω στον Παλνάκο. Αλλά δεν μπορεί να εκδηλώσει εκδηλιασμό. Και περιμένει τον Τσακαλαΐδη. Καλλιόρας, δύσκολο σουτ με καμπύλη, με άστοχο. Χατζηνικολάου, το rebound.
δεν εκδηλώνει εθνιδιασμό, περιμένει τους συμπαίκτες του. Αθανασιάδης. Το Παλνάκος, ο οποίος δεν έχει πάρει κάποια προσπάθεια ακόμα. Τιτόπουλος. Έρμπολ. Και ο Τσακαλαίδης, άλλο ένα rebound. Θα έχουμε αλλαγή τώρα για τον Αριστοτέλη λογικά. Στο παιχνίδι θα περάσει ο Τσάκος σε λίγο. Εν τω μεταξύ, Βουλγέρης χάνει ένα καλάθι. Ένα lay-up μετά την πάσα του Γούσκιου. Ο Αθανασιάδης μέχρι το lay-up. 22-20 ξανά μπροστά ο Αριστοτέλης. Βούσκιος. Βούσκιος, ο οποίος σταμάτησε στα τρία τρίποντα. Δεν βγάζει μια υπέροχη πάσα ο Βούσκιος. Και ο Σταλέντζης θα κερδίσει το φάουλ. Ο Σταλέντζης θα κάτσει στον πάγκο, θα περάσει με το νούμερο 16. Ο Νίκος Αλβανός. Μετά στο Φανινά και στον πάγκο θα κάτσει Χατζη Νικολάου και Τιτόπουλος και στο παιχνίδι πέρασε ο Τσάκος και ο Κυρμανίδης. Και ο Καλλιόρας. Καλλιόρας για τρεις, το πρώτο δικό του στο σημερινό παιχνίδι. Τρίποντο ψυχολογίας για τα Στεφανινά, τα οποία παίρνουν ξανά το προβάδισμα. 23-22 για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Κυρμανίδης ζώνει τώρα από τους τα Στεφανινά. Βήματα από τον Αρσένη. Και ο Αλβανός αφήνει στο Γούσιο και αυτό στον Καλλιόρα. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Καλλιόρας. Σαγαλαίδης βγάζει έξω για τον Αλβανό. Ποιος είναι μόνος του για σου τριών πόντων, είναι καλό, είναι άστοχο. Ο Αρσένης φεύγει στον εθνιδιασμό με αντίπαλο το Γούσκιο. Δύσκολο λέει up, πολύ δύσκολο λέει up από τον Αρσένη. Καλλιόρας. Σακαλαίδης για το πρώτο δικό του, ούτε το και ο Τσάκος θα γραπώσει την μπάλα και θα την αφήσει στον Αρσένη, ο οποίος πάλι τρέχει σαν στο γήπεδο. Ο οποίος θα το πάρει το σουτ, δεν το φοβάται. Σακαλαίδης προσπαθεί κατοχή. Τελευταίος ακούμπησε την μπάλα ο Δουλκέρης με το νούμερο 21. Αθανασιάδης για τρεις μετά την πάσα του Κυρμανίδη, έρμπολ. Εντάξει, συγγνώμη με τους συμπαίκτες του Αθανασιάδης. Και τώρα ο Αγούσιος στην προσπάθειά του στα Στεφανινά να βγάλουν το εθνιδιασμό. Ο Αλβανός έκανε μια γρήγορη πάσα, αλλά ο Αγούσιος δεν εκδήλωσε αμέσως εθνιδιασμό. Περίμενε τους συμπαίκτες του. Έξω η πάσα. Αλβανός θα το πάρει και το δεύτερο σουτ. Είναι άστοχο. Ελπίζουμε να μην χτύπησε ο Ξένιο ο Αλβανός, ελπίζουμε να μην χτύπησε σοβαρά. Παίξει στο Στεφανινά, το παιχνίδι περνάει ο Παχούμης. Ελπίζουμε ο Αλβανός ο Νίκος να μην έχει δεχτεί, να μην είναι κάτι σοβαρό το χτύπημα. Αθανασιάδης, ωραία γύρισε ο Αθανασιάδης, δύσκολη προσπάθεια, Τσακαλαίδης στο rebound. Ένα ακόμη, το Τσακαλαίδη ο οποίος κάνει αθόρυβη δουλειά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Καλλιόρας, τρομερή πάσα, ωραίο μπάσκετ, πολύ ωραίο μπάσκετ, πραγματικά πολύ ωραίο μπάσκετ. Από Παχούμη και Βουλκέρη συνεργασία. Πολύ ωραίο μπάσκετ εδώ από τα Στεφανινά, τα οποία κατά διαστήματα παίζουν πραγματικά πολύ ωραία. Με πολύ καλές κυκλοφορίες εδώ Τσάκος εκεί. Και ο Γούσιος. Καλλιόρας. Περνάει τρομερά τον το Παλνάκο. Και φτάνει στο lay-up. Καλλιόρας ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ εμπειρος παίκτης. Με πολλές παρουσίες και γενικότερα εξαιρετική περίπτωση. Τσάκος εναντίον όλων δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο Δουλκέρης και ο Γούσιος θα κερδίσει το φάουλ από τον Κυρμανίδη. Ποιος λέει στο ρέφερι ότι δέχτηκε ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Θα ελπίσουμε να μην την έχει χτυπήσει. Γενικότερα υπάρχει ένταση στο παιχνίδι, υπάρχουν δυνατά μαρκαρίσματα.
και προειδοποίηση για τεχνική ποινή στον Γούσιο. Ο Τζεκαλάιδης θα κάτσει στον πάγκο. Στο παιχνίδι πέρασε ο Σταλέντσης Σανά. Και στην επαναφορά θα είναι ο Καλλιόρας. Το σκορ είναι 24-27. Τα Στεφανινά έχουν το προβάδισμα από το παρόν, αλλά υπάρχουν πολλές αναλλαγές στο σκορ. Γούσιος σε μια δικιά του προσπάθεια μετά από ώρα. Έξω για τον Παχούμη, ο πίσω στοχή. Σαλέγκης προσπαθεί και αλλάζει η κατοχή. Η κατοχή είναι για τον Αριστοτέλη. Στο τέλος η ομάδα φαίνεται όντως δουλεμένη. Παίζει καλό μπάσκετ και αυτή κατά διαστήματα. Εντάξει, προφανώς χρειάζονται χρόνο για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Δεν θα γίνει ένα λάθος από τον Αθανασιάδη. Πάντως γενικότερα σαν την εικόνα η ομάδα παίζει ωραίο μπάσκετ, γρήγορο μπάσκετ και έχει καλούς παίχτες. Γενικότερα πολλοί παίχτες μπορούν να σουτάρουν από αυτήν την ομάδα. Καλλιόρας για 3, δεύτερο δικό του. Πολύ μεγάλο σούτ από τον Καλλιόρα. Δεύτερο δικό του στο συν 6. Τα Στεφανινά. Καλλιόρας εδώ, ο οποίος πραγματικά χρειάζεται, άμα βρει το καλό του εαυτό, το καλό του χέρι, πραγματικά μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στις αντίπαλες άμυνες. Αλλά ο Αρσένης έχει απάντηση και μειώνει στους 3 ξανά. Πολύ μεγάλο τρίποντο για τον Αριστοτέλη, ο οποίος μειώνει στους 3. Και δείχνει ότι αυτή η ομάδα έχει χαρακτήρα γενικά. Με μια γρήγορη απάντηση. Με αντίπαλο τον Κυρμανίδη. Το σούτ από τον Καλλιόρα είναι άστοχο. Τσάκος σε ένα ακόμη rebound. Και τώρα ο Αρσένης. Με αντίπαλο τον Γούσιο. Τσάκος για 3. Άστοχος και ο Καλλιόρας στο μακρινό rebound. Φεύγει σε γρήγορο ευνηδιασμό. Καλλιόρας σε ένα ακόμη lay-up. Ο οποίος νομίζω έχει ξεπεράσει ήδη τους 10 πόντους ο Καλλιόρας. 27-32. Μεγάλο σκορ για πρώτο ημίχρονο. Δείγμα και της ποιότητας που έχουν οι δύο ομάδες. Αρσένης για 3. Άστοχος ο Δουλκέρης, ένα ακόμη rebound. Γούσιος. Σουτάρι. Αστοχή και ο Αθανασιάδης πήρε το αμυντικό rebound. Απομένει 1 λεπτό και 33 δευτερόλεπτα για να λήξει το ημίχρονο. Τσάκος! Πολύ μεγάλο σούτ από την πάσα του Κυρμανίδη. Ασίστ ο Κυρμανίδης. Καλάθι από τον Τσάκο. Αυτό που λέγαμε πριν, ο Αριστοτέλης έχει πολλούς παίχτες οι οποίοι μπορούν να σουτάρουν. Και η σέντερ του και ο Τιτόπουλος και ο Τσάκος είναι καλή σουτέρ. Καλλιόρας κέρδισε φάουλ τώρα από τον Αθανασιάδη. Και τα Στεφανινά καλούν ξανά time out. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πάλι σε Βανόφη για τη συνέχεια του αγώνα. Οι δύο ομάδες ξαναμπήκαν στο παιχνίδι. Είναι έτοιμες, να δούμε λίγο πώς θα περάσουν οι πεντάδες. Από ό,τι βλέπω μόνο ο Χατζηνικολάου είναι αυτός ο οποίος είναι καινούριο πρόσωπο. Από την άλλη, για τα Στεφανινά έχει περάσει και ο Σταλέντσης στο παιχνίδι Παχούμης, Καλλιόρας, Δουλκέρης και ο Γούσιος. Ο Γούσιος, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ ζεστός με 3 συνεχόμενα τρίποντα, παρόλα αυτά συνέχεια δεν πήρε άλλες προσπάθειες. Γιατί είναι ένα τρομερό ποσοστό πάντως, 100%. Καλλιόρας, θα τη βάλει την πρώτη βόλια ο Καλλιόρας. Εντάξει, δεν φημίζεται ότι αστοχεί γενικά από τη γραμμή της φιλανθρωπίας ο έμπειρος γκάρ. Στη δεύτερη βολή είναι και πάλι εύστοχος ο Καλλιόρας. 2-2 και τώρα ο Κυρμανίδης σε ρόλο οργανωτή για την ομάδα του. Χατζηνικολάου. Κυρμανίδης. Αρσένης. Κυκλοφορούν την μπάλα. Τσάκος σε δεύτερο δικό του τρίποντο. Άστοχος.
έπιασε το μακρινό rebound. Το φάουλ από τον Χατζηνικολάου. Του δίνει αμέσως το χέρι Χατζηνικολάου. Χατζηνικολάου, ο οποίος υποκύπτει στο πρώτο του φάουλ στη σημερινή αναμέτρηση. Γενικότερα δεν έχουμε πολλά φάουλ. Τα φάουλ έχουν μοιραστεί. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος παίκτης ο οποίος να έχει συμπληρώσει πάνω από δύο φάουλ. Ο Τσακαλάιδης είναι έτοιμος να περάσει ξανά στο παιχνίδι. Γούσκες στο στοχή και ο Τσάκος θα πάρει άλλο ένα rebound. Αθανασιάδης θα κάνει φάουλ. Ο Τσακαλάιδης μπαίνει στο παιχνίδι. Στον πάγκο θα κάτσει ο Παχούμης. Και ο Θανασιάδης θα πάει να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Απομένουν 34 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Ο Θανασιάδης δεν αστοχεί στην πρώτη βολή. Θα μειώσει στους 3 και τώρα έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο. Θα τη βάλει τη βολή ο Θανασιάδης. Καλλιόρας παίρνει το σκρίν από τον Δουρκέλη. Δει και άλλο σκρίν από τον Τζακαλαίδη. Και ο Καλλιόρας θα υποκύψει σε βήματα. Τρομερή άμυνα από τον Χατζηνικολάου, ο οποίος εκεί συγκράτησε τον εαυτό του. Δεν έπεσε πάνω στον Καλλιόρα και έτσι κέρδισε μία κατοχή για την ομάδα του Αριστοτέλη, ο οποίος έχει ευκαιρία να ισοφαρίσει. Λογικά αυτή θα είναι η τελευταία επίθεση του πρώτου μηχρόνου, η τελευταία οργανωμένη επίθεση. Αθανασιάδης για 3, δεν θα εξακίσει, Γούσκιος, Καλλιόρας, παραλίγο να βάλει ένα πολύ μεγάλο σουτ, δεν θα το βάλει. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 32-34, τα Στεφανινά έχουν το προβάδισμα σε αυτό το πρώτο ημιχρόνο. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο ημιχρόνο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε εδώ και πάλι στο Ιβανόφιο. Οι πεντάδες των δύο ομάδων είναι ο Γούσιος για τα Στεφανινά. Είναι ο Γούσιος, ο Τσακαλαίδης, ο Καλλιόρας, ο Δουρκέλης και ο Παχούμης. Ενώ αντίστοιχα για τον Αριστοτέλη είναι ο Αρσένης, ο Χατζηνικολάου, ο Τιτόπουλος, ο Αθανασιάδης και ο Τσάκος. Αυτές είναι οι πεντάδες των δύο ομάδων. Και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Στην επαναφορά ο Χατζηνικολάου. Αρσένης βγάζει έξω ωραία. Χατζηνικολάου, Τιτόπουλος. Να τίποτα το γούστι εδώ Αρσένης. Πολύ όμορφη πάσα. Ωραίο drive εδώ από τον Αρσένη. Το 45 drive. Το foul από τον Τσακαλαίδη. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή ο Τιτόπουλος. Δεύτερη βολή. Μία στις δύο λοιπόν από τον Τιτόπουλο. Γούσιος. Παίρνει ένα σκρίνα από τον Κουλκέρι. Τραπεζί ένας εναντίον ενός με τον Αρσένη. Καλλιόρας, ο τύπος του Χατζηνικολάου εναντίον όλων. Πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Καλλιόρα. Ο Αρσένης Τιτόπουλος βγάζει έξω για 3 ο Αθανασιάδης μέσα. Μεγάλο σούτ από τον Αθανασιάδη, 33. Όλα το σκορ. Ο Αριστοτέλης ισοφαρίζει ξανά. Παχούμης, τρομερό στόπ από τον Τιτόπουλο, μεγαλοπρεπέστατη τάπα. Δεν μπορεί ο Χατζηνικολάου. Καλλιόρας δεν μπορεί να ευστοχίσει. Rebound από τον Αθανασιάδη.
Και ηρεμεί τώρα λίγο το παιχνίδι εδώ. Ο βασικός playmaker της ομάδας. Αυτό το παιχνίδι στις τελευταίες επιθέσεις πήγαινε πολύ γρήγορα. Αθανασιάδης σουτάρει για τρεις όμως. Προτιμάει να σουτάρει. Αστοχή. Τσακαλαΐδης. Σε ένα ακόμη αμυντικό rebound. Τσακαλαΐδης ο οποίος αθόρυβη δουλειά σήμερα. Με αρκετά rebound. Παρόλο που έχει κανονικά άλλο ρόλο στις προηγούμενες ομάδες που ήταν. Βουλκέρης, ωραία προσπάθεια για λέει. Πιτόπουλος ξανά, δεύτερο συνεχόμενο. Μπλοκ. Και θα κάνει βήματα ο Παχούμης. Αρσένης, Πιτόπουλος. Αποδεικνύεται αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι και οι δύο σέντερ του Αριστοτέλη μπορούν να σουτάρουν, έχουν την ικανότητα να σουτάρουν τόσο από μέσα απόσταση όσο και από τα 6.75. Το αποδεικνύει εδώ και πάλι ο Τιτόπουλος αυτή τη φορά. Ο Τσάκος το απέδειξε στο πρώτο ημίχρονο με σου τριών πόντων. Τιτόπουλος σε ένα ακόμη rebound και κατεβάζει και την μπάλα. Αφήνει τον Αρσένη. Τσάκος με αντίπαλο το Γούσιο. Αρσένης ξανά. Ψάχνει ελεύθερη πάσα. Τιτόπουλος από ίδιο σημείο περίπου. 2-2. Μάλιστα. Εντάξει, ο Τιτόπουλος δείχνει πραγματικά πάρα πολύ καλά στοιχεία για την ομάδα του. Τσακαλαΐδης. Βουλκέρης. Δύσκολη προσπάθεια από τον Βουλκέρη. Το φάουλ έγινε από τον Τιτόπουλο. Ο Βουλκέρης τώρα θα εκτελέσει από τη γραμμή της φιλανθρωπίας δύο ελεύθερες βολές. Θα τη χάσει την πρώτη. Γενικότερα πάντως και οι δύο ομάδες με αρκετά καλά ποσοστά στις βολές σήμερα. Είναι εύστοχοι δηλαδή και οι δύο. Άστοχος ο Δουκέρης και ο Αρσένης ανοίγει τον ευνηδιασμό, περιμένει και τους συμπαίκτες του. Τσάκος αυτός για τρεις τώρα είναι άστοχος, ο Δουκέρης θα πάρει το rebound. Απομένουν 6 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα για να λήξει και το τρίτο δεκάλεπτο. Καλλιόρα σε μία ακόμη δική του προσπάθεια. Άστοχος και ο Χατζηνικολάου το rebound. Αθανασιάδης, τρομερό καλάθι και φάουλ. Το φάουλ από τον Γούσιο. Τρομερό λέει up πίσω από την πλάτη από τον Αθανασιάδη και καλάθι και φάουλ. Βάζει και τη βολή. Τώρα έχουν αποκτήσει μια καλή διαφορά. Στο σύν 7 η ομάδα του Αριστοτέλη. Να πούμε βέβαια ότι τα Στεφανά παρά τις μεταγραφές έχουν κάποιες ελλείψεις σήμερα στο ρόστερ. Λείπουν οι δύο πολυχρονιάδες, τις τρεις βασικά. Άλλος ένας πολύ γρήγορος ευνηδιασμός με τον Χατζηνικολάου. Η ασίστ από τον Αθανασιάδη. Στο σύν 9 ο Αριστοτέλης. Λέγαμε λοιπόν ότι τα Στεφανά έχουν αρκετές απουσίες σήμερα, έχουν τρεις σημαντικές απουσίες. Και αυτή. Γούσιος, τελειώνει ο χρόνος, θα το πάρει το τρίποντο. Στεφάνη. Και ο Χατζηνικολάου παίρνει το rebound και περιμένει τους συμπαίκτες του. Αθανασιάδη βρίσκει διάδρομο μέχρι το lay-up. Παχούμης στο rebound, Καλλιόρας. Δύσκολη προσπάθεια. Καλλιόρας γενικά, νομίζω ο Καλλιόρας από τους καλύτερους, από τους διακριθέντες σήμερα θα έλεγε κανείς, στα Στεφανινά. Σταλέντσις σηκώνεται για να ξαναπεράσει το παιχνίδι. Αρσένης, από την κορφή της ρακέτας, καλάθι από τον Αρσένη. Γενικότερα πάντως, ο Αριστοτέλης σαν ομάδα, σαν σύνολο, μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε κάποιο μόνιμο σκόρερ. Όλοι οι παίκτες βάζουν πόντους, όλοι οι παίκτες παίζουν καλές άμυνες. Είναι μια ομάδα με συνοχή και ένα καλό σύνολο. Τσακαλαΐδης για τρεις.
Άστο, ο Τσακαλαρίδης δεν έχει αφήσει, δεν έχει βρει ακόμα δικό τρόπο σε εμάς. Και ο Τιτόπουλος σταματάει, δίνει πάσα. Και ο Αθανασιάδης κάνει σαν εύκολο lay-up. Πολύ καλή πάσα, baseball πάσα από τον Τιτόπουλο. Νέο καλάθι, 49-38. Τα Στεφανινά, ενώ είχαν το προβάδισμα, μοιάζει να έχουν κουραστεί, να μην είναι τόσο συγκεντρωμένοι. Βουλκέρι στο στοχή, Τσάκος σε ένα ακόμη rebound. Χατζη Νικολάου για τρεις, είναι άστοχος, ο Βουλκέρι σε ένα ακόμη rebound. Και ο Τσακαλαΐδης. Πολύ ωραία ραχαία τρίπλα. Πολύ καλή ραχαία τρίπλα. Το Τσακαλαΐδη, ο οποίος είναι και καλός ληστής. Καλλιόρας Βούσιος για το τέταρτο δικό του. Μέσα! Απόστολος Βούσιος, πολύ μεγάλο σουτ τριών πόντων. Αυτό το καλάθι είναι καλάθι ψυχολογίας για την ομάδα των Στεφανινά Τίμπερβουλφς. Τσάκος, μέσα σου τριών πόντων, ασίστ Αθανασιάδης. Βροχή τριπόντων στο παιχνίδι, ξανά στο σύν 11. Ενώ είχα μειώσει 8, ξανά στο σύν 11 η ομάδα του Αριστοτέλη, η οποία φαίνεται να κρατάει αυτή τη διαφορά προς το παρόν. Βουγγέρης Βούσιος, ο οποίος έχει 4 εύστοχα τρίποντα. Για το πέμπτο δικό του, άστοχος. Και ο Τιτόπουλος θα πάρει το rebound. Και ο Αρσένης θα φύγει σε ένα εύκολο lay-up, σε ένα συνδυασμό. Καλή είναι time-out τα Στεφανινά για να μπορέσουν να ηρεμήσουν οι παίκτες και να επανέλθουν καλύτεροι στο παιχνίδι. 54-41, 2:50 πριν από το φινάλι της τρίτης περίοδου. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε ξανά, το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξαναρχίσει. Το παιχνίδι έχει περάσει ο Νίκος Αλβανός για την ομάδα των Στεφανινά, Timberwolves. Ο Νίκος Αλβανός είναι ο δεύτερος αρχηγός της ομάδας του Στεφανινά. Ο πρώτος είναι ο Καλέτσης, ο οποίος απουσιάζει σήμερα. Τσακαλαΐδης είναι άστοχος. Μακρινό rebound από το Σταλέντσι. Τσακαλαΐδης, Καλλιόρας. Πιέζεται. Ο Τοπαλνάκος θα κάνει φάουλ. Ο Αλβανός είναι επαναφορά. Σταλέτσις για τρεις. 14. Ο Κυρμανίδης για το Χατζηνικολάου. Αρσένης Χατζηνικολάου. Τσάκος είναι μόνος του. Κυρμανίδης προσποιείται μπροστά στον Βουρκέλη. Ωραία, πάσα βγάζει μόνο του τον Αρσένη, ο οποίος θα ευθοχίσει σε σιού τριών πόντων. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό πρέπει να είναι το τρίτο δικό του στη σημερινή αναμέτρηση. Τρομερή συνεισφορά. Καλλιόρας για τρεις. Άστοχος, το Παλνάκος θα πάρει το rebound. Το Παλνάκος, ο οποίος τώρα, μόλις τώρα πέρασε το παιχνίδι. Κυρμανίδης. Είναι για τον Τσάκο. Ο Παλνάκος. Ξανά ο Αρσένης. Δεν το παίρνει το σούτ αυτή τη φορά. Προτιμάει τον Τσάκο, ο οποίος θα σουτάρει από 45 μίλες για 3. Δεν του κάνει πάνω το χατήρι. Και ο Τσακαλαΐδης βγάζει μόνο του τον Καλλιόρα για lay-up. 57-43. Μειώνουν στους 14. Και ξεφύγει με 16 πόντους η ομάδα του Αριστοτέλη BC. Τα Στεφανινά μοιάζουν κουρασμένα, αλλά να θυμίσουμε ότι έχει πάρα πολλές απουσίες σήμερα. Τουλάχιστον 3 απουσίες λείπουν από το ρόστερ. Έχει δει ότι είναι βασική. Τσάκος δεν μπορεί να ευστοχίσει. Και ο Καλλιόρας τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Πασάρι για τον Σταλέντσι. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Στους 14
στους 12, συγγνώμη, μειώνουν τη διαφορά τώρα τα Στεφανινά. Τελευταίες επιθέσεις, πολύ εύστοχοι. Κυρμανίδης. Χατζηνικολάου μόνος του. 10, 6, το φάουλ. Τρίτο ομαδικό φάουλ για τα Στεφανινά. Χατζηνικολάου, εφόσον η προσπάθεια ήταν για σουτ, θα πάει να εκτελέσει δύο ελεύθερες βόλες. Θυμίζουμε είναι 57-45 το σκορ. Τώρα 58-45. Απομένουν 24 δευτερόλεπτα, δηλαδή μία επίθεση θα έχουν τα Στεφανινά να αγκυλώσουν για να τελειώσει το πρώτο μήχρονο. 2-2 από τον Χατζηνικολάου. 59-45. Για να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί, πώς θα ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Σταλέτσης. Σακαλαΐδης, ωραία, πολύ ωραίο μπάσκετ. Πολύ ωραίο μπάσκετ και ο Βουκέλης είναι ο τελικός αποδέκτης. Χατζηνικολάου για το τελευταίο σουτ του και θα το βάλει. Χατζηνικολάου, πολύ μεγάλο σουτ. Μπάζερ μπίτερ στο τρίτο δεκάλεπτο από τον Χατζηνικολάου, 62-47. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Εδώ και πάλι στο Ιβανόπιο επιστρέψαμε, όλα είναι έτοιμα. Να θυμίσουμε ότι ο Αριστοτέλης BC προηγείται 62-47 στο σκορ και ο Τσακαλαΐδης κάνει την επαναφορά για τον Γαλλιόρα. Αυτό είναι το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Γαλλιόρας. Βουλχέρης. Αφήνει ψάχνει το Σταλέντσι χαμηλά. Ωραία γύρισε ο Σταλέντσις. Αλλά ο Δουλκέρης θα κάνει παράβαση, 3 δευτερόλεπτα, 3 δευτερολέπτων και η κατοχή αλλάζει τώρα. Πιτόπουλος, Κυρμανίδης, Χατζηνικολάου, έξω για τον Κυρμανίδη. Ψάχνει ελεύθερο παίχτη ο Χατζηνικολάου, πάλι μόνος του, για 2 αυτή τη φορά. Δεν είναι φορτή ο Χατζηνικολάου και η κατοχή είναι για τον Στεφανινά. Να θυμίσουμε ότι ο Χατζηνικολάου ευστόχησε με ένα buzzer beater σουτ 3 πόντων με τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου και έδωσε ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα στην ομάδα του, η οποία προηγείται αυτή τη στιγμή με 15 πόντους και έχει ένα αρκετά σοβαρό προβάδισμα για την νίκη. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι μπορεί να αναπαυθήσει αυτό. Το φάουλ από τον Τιτόπουλο, πρώτο φάουλ στο δεκάλεπτο και ο Καλλιόρας εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Καλλιόρας χάνει την πρώτη βολή, κοντό σουτ. Καλλιόρας εύστοχος, μία στις δύο. Κιτόπουλος βάζει έξω, Κυρμανίδης. Πατάει την τελική γραμμή ο Κυρμανίδης. Χαμογελάει ο Κυρμανίδης, εντάξει δεν τρέχει κάτι, συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικά. 62-48. Ο Γούσκες ο οποίος έχει ξαναπεράσει το παιχνίδι. Πολύ ωραίο μπάσκετ, Σταλέντσις πολύ ωραία assist. Αλλά ακόμη καλύτερη άμυνα από τον Τσάκο. Τόπουλος. Μέχρι το lay-up, Χατζηνικολάου καλάθι. Yeah. 64-48. Yeah. Καλλιόρας για 3, είναι άστοχος, Σταλέντσις στο rebound. Και αφήνει τον Τζακαλάιδη. Γούσιος. Για 3 ο Γούσιος. Και ο Δουρκέλης θα πάρει το επιθετικό rebound από το χαμένο σουτ του Γούσιου και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Εύκολο lay up. 64-50. Τσάκος, Τιτόπουλος. Ωραία κυκλοφορία και ο Κυρμανίδης έχει, είναι μόνος του σε σουτ 3 πόντων. Κοντό σουτ. Θετικό rebound από τον Καλλιόρα. Καλλιόρας ο οποίος κλείνεται από τον Τοπαλνάκο. Βγάζει για τον Τζακαλαΐδη. Της πάρα λίγο να χάσει την μπάλα.
Σταλέντζης για τρεις. Δεν... Μπάλα μπήκε και βγήκε από το καλάθι τον, του Αριστοτέλη Μπισή. Και τώρα θα έχουμε αλλαγές για τον Αριστοτέλη. Κουρμανίδης. Τόπουλος, Τσάκος για 3 από 45 μοίρες. Θα το βάλει ο Τσάκος. Πολύ μεγάλο σουτ από τον Τσάκο. 67-51. Διευρύνουν ακόμη περισσότερο τη διαφορά στο συν 16 η ομάδα του Αριστοτέλη. Μπούσιος, πολύ καλή άμυνα από τον Τόπουλο. Δίνει στον Χατζηνικολάου. Δεν θα ξεχύσει. Χατζη Νικολάου εδώ αστόχησε στο lay-up, ήταν δυνατή η πάσα. Ίσα ίσα πρόλαβε να εκτελέσει. Και ο διαιτητής έδωσε παράβαση 3 δευτερολέπτων. Η κατοχή άλλαξε. 6,5 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Που προς το παρόν φαίνεται ότι ο Αριστοτέλης θα πάρει την νίκη. Την πρώτη του νίκη, την πρώτη του συμμετοχή στο Summer League. Χατζη Νικολάου αφήνει παραλίγο να κλέψει την μπάλα και ο Γούστης τώρα θα κάνει την επαναφορά. Βουλκέρης, Σταλέντζης, δύσκολο σουτ, Τιτόπουλος στο rebound. Γενικότερα οι δύο σέντερ του Αριστοτέλη έχουν κερδίσει πάρα πολλές μονομαχίες κάτω το καλάθι, έχουν κερδίσει πάρα πολλά rebound. Πολύ καλή δουλειά από τους δύο σέντερ. Τιτόπουλος από την πάσα του Αθανασιάδη, δεν μπορεί να ψυχήσει. Ο Τσάκος θα κρατήσει όμως την κατοχή. Και τώρα ο Αθανασιάδης. Τσάκος για 3, άστοχος, Τιτόπουλος ένα ακόμη επιθετικό rebound. Δεν μπορεί να στοχίσει, εκεί στο Καλαΐδης θα πάρει το μακρινό αμυντικό rebound. Καλή άμυνα, άλλη μία από τον Τιτόπουλο. Και ο Τσακαλαΐδης δεν μπορεί να στοχίσει. Πάλι τρέχουν στο ανοιχτό κήπεδο, Τσάκος. Κάτω το καλάθι αστοχή με αντίπαλο του Σταλέντζη. Δεν μπορεί να ευστοχίσει ο Τσάκος, όμως θα πάρει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Τα Στεφανίνα καλούν time out. 67-51, 5-22 πριν από το φινάλε. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Εδώ και πάλι στο Ivanovio Sports Arena. Θυμίζουμε ότι ο Αριστοτέλης προηγείται με 16 πόντους, νικάει στο ντεμπούτο του στα Στεφανινά, 67-51 και αυτή τη στιγμή ο Τσάκος εκτελεί δύο ελεύθερες βολές. Εύστοχος την πρώτη βολή, ο Τσάκος. Τους κάνει τρομερό παιχνίδι. Δύο στις δύο από τον Τσάκο. Ποιος βάζει και αυτός μια υποψηφιότητα για τον Μπέτσον MVP. Τσακαλαΐδης για 3 είναι άστοχος. Δεν του βγαίνει σήμερα το παιχνίδι του Τσακαλαΐδη. Αθανασιάδης. Αφήνει στον Τσάκο. Τσάκος για τον Τιτόπουλο. Για 3 από τον Χατζηνικολάου είναι άστοχος. Ριμπάουντ από τον Αρσένη. Και τελικώς αποδέχτης ο Χατζηνικολάου. Τιτόπουλος. Αθανασιάδης για 3 από 45 μοίρες. Και πάλι άστοχος. Και ο Δουρκέλης στο rebound. Καλλιόρας. Το σκέφτεται, δεν το παίρνει το shoot. Πάει σε ένα drive εναντίον όλων ο Καλλιόρας. Δεν μπορεί να ευστοχίσει. Τιτόπουλος για τον Τσάκο. Μέχρι το lay up αστοχή. Αθανασιάδης στο rebound. Και αυτός άστοχος. Και ο Σταλέντζης θα πάρει το rebound το αμυντικό για τον Στεφανινά. Πάνω κάτω το παιχνίδι, ακόμα και τώρα στο 4 δεκάλεπτο. Γούσκιο σε σου τριών πόντων. Πέμπτο τρίποντο του Απόστολου Γούσκιου. Το σημερινό παιχνίδι, 69-54. Πάσα ο Αρσένης για τον Τιτόπουλο. Αρσένης το πήρε το τρίποντο. Αρσένης κάνει airball. Και ο Σταλέντζης αφήνει και τον Καλλιόρα. Καλλιόρας για 3, Τιτόπουλος σε ένα ακόμη rebound. Και αφήνει για τον Αρσένη. Αρσένης, τρομερή πάσα. Άλλο Χατζηνικολάου,
Δεν μπορεί να φτάσει το lay-up. No look pass από τον Ασέλη. Καλλιόρας. Αφήνει για τον Δουρκέλη. Κάτω από το καλάθι. Ωραίο καλάθι. Πολύ όμορφη επίθεση για τον Στεφανινά Timberwolves. Οι οποίοι φτάσαν μέχρι το lay-up στους 13 μειών. Για να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Δεν απομένει πάρα πολύ χρόνο, απομένει μόλις 3 λεπτά. Φιτόπουλο σε σουτ 2 πόντων. 71-56. Καλλιόρας για 3, μέσα! Πολύ μεγάλο τρίποντο από τον Καλλιόρα. ...71-59. Για να δούμε. Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Χατζηνικολάου. Φιτόπουλος. Με αντίπαλο τον Τουρκέλη. Αυτός ξανά για τον Χατζηνικολάου. Με αντίπαλο του Σταλέντσι. Δύσκολη προσπάθεια. Ο Τσόκος στο rebound. Με αντίπαλο του Τζεκαλάιδη. Αστοχή και ο Σταλέντσι ένα ακόμη rebound. Καλλιόρας. Ψάχνουν γρήγορα καλάθια. Τσακαλαίδης. Δεν ευτυχεί ο Τζακαλαΐδης. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Εντάξει, είναι τεμπούτο. Είμαι σίγουρος ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είναι πολύ καλύτερος ο Τζακαλαΐδης. Ο Τιτόπουλος ως εκεί. Και τώρα ο Βούσκετς. Φάουλ από τον Τσάκο για να σταματήσει τον εφηβιασμό. Το φάουλ πάνω στον Βούσκιο. Στον πάγκο ο Σταλέντζης. Στο μάτς περνάει ο Αλβανός. Time out για τον Αριστοτέλη. BC. Απομένουν 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα και η ομάδα των γηπεδούχων έχουν το προβάδισμα αυτό των 12 πόντων. 71-59. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Οι δύο ομάδες έχουν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Όλα είναι έτοιμα. Ο Αλβανός θα είναι στην επαναφορά. Το φάουλ είναι χαμηλά όπως δείχνει ο ρέφερι. Είναι χαμηλά το φάουλ όπως λέει ο ρέφερι. Η μπάλα είναι απ' έξω. Καλλιόρας. Αλβανός. Σουτάρ για 3, ούτε τώρα. Τρίτο άστοχο σούτ από τον Αλβανό. Και ο Αλβανός κάνει φάουλ για να σταματήσει τον εφηβιασμό του Αριστοτέλη. Καλό φάουλ από τον Αλβανό. Κυρμανίδης. Είναι για τον Αρσένη. Αρσένης. Κυρμανίδης για 3. Απ' τη γωνία είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από ποιον. Έχει πάλι επιθέσεις στον Τσάκο. Ο ρέφερι της αναμέτρησης. Απομένει 1,5 λεπτό μόλις για να τελειώσει το παιχνίδι. Καλλιόρα. Δύσκολη προσπάθεια, θα πάρει το φάουλ. Καλλιόρας στη γραμμή της φιλανθρωπίας, πρώτη εύστοχη. Και από ό,τι φαίνεται μειώνει στους 11. Και έχει την ευκαιρία ο Καλλιόρας να μειώσει τώρα στους 10 πόντους τη διαφορά. Για να δούμε, το παιχνίδι αναμένεται να είναι συναρπαστικό στο φινάλε του. Καλλιόρας στο χ στους 10. Η
Υπάρχει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί μέσα σε ένα λεπτό φάουλ τώρα από τον Αλβανό. 16. Κάνει φάουλ για να σταματήσει το χρόνο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει, θα μπορέσουν τα Σεφανινά, τι μπορούν να προλάβουν. Αν προλάβουν να γυρίσουν αυτό το παιχνίδι. Το Παλνάκος με αντίπαλο του Καλλιόρα βγάζει έξω. Τσάκος για τρεις. Άστοχος και ο Καλλιόρας. Έχει την ευκαιρία να μειώσει κάτω από τους 10 πόντους. Καλλιόρας, καλή άμυνα του Χατζηνικολάου. Πολύ καλή άμυνα. Γύρισε γρήγορα πίσω στην άμυνα και έκοψε τον αντίπαλό του. Απομένει ακριβώς ένα λεπτό για τη λήξη του αγώνα. Στο συν 10 ο Αριστοτέλης BC. Στο ντεμπούτο του. Είναι πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη, στο πρώτο του παιχνίδι. Στο Master League. Στη Master League. Καλλιόρας. Γούσιος πατάει την τελική γραμμή. Αλβανός πιέζει. Τσάκος. Αντζηνικολάου. Κυρμανίδης. Δυνατή βάσα για τον Αρσένη. Ζητάει συγγνώμη από τη ρόλη του. Και έχουμε time out 34 λεπτά, δευτερόλεπτα και 8 δέκατα πριν από τη λήξη του αγώνα. Τα Στεφανινά κάνουν time out, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε στην ουσία για να τελειώσουμε και τη σημερινή αναμέτρηση. Για 4 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για να τελειώσει το παιχνίδι. Καλλιόρας. Καλάθι και φάουλ από τον Καλλιόρα. Μεγάλο καλάθι από τον Νίκο Καλλιόρα, ο οποίος είναι με διαφορά νομίζω ο καλύτερος παίκτης των Στεφανινά σήμερα. Ο Τιτόπουλος θα μπει στο παιχνίδι, στον πάγκο θα κάθεται ο Τσάκος. Δεν δούμε τι μπορεί να γίνει. Μένουν 30 δευτερόλεπτα. 31 δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι από εκεί που είχαν ξεφύγει μέχρι και 16-17 πόντους η ομάδα του Αριστοτέλη, αυτή τη στιγμή το μάτς γίνεται ντέρμπι και καθώς ο Καλλιόρας στοχεί και στη βολή. Χατζηνικολάου. Φάουλ από τον Αλβανό. Κλείθηκε ο Αρσένης από τον Τσακαλαίδη και από τον Αλβανό. Νέο φάουλ. Τέταρτο φάουλ από τον Αλβανό. Έχουμε ξανά. Είναι το πέμπτο φάουλ του Αλβανού. Θα κάτσει στον πάγκο. Θα αποβληθεί. Το παιχνίδι ο Σταλέντσης. Ο Αρσένης εκτελεί τη βολή. Μέσα. 72-64. Δεν μπορεί ο Αρσένης να φοκίσει. Μία στις δύο λοιπόν για τον Αρσένη. Σουτ για τρεις. Δεκαεννιά δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Τσακαλαίδης θα κάνει φάουλ, θα εκτελέσει. Θα πάει ξανά στη γραμμή της φιλανθρωπίας η ομάδα του Αριστοτέλη. Θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Αρσένης εύστοχος στην πρώτη βολή. Δεύτερη βολή από τον Αρσένη, 2 στις 2. Λάθος πάσα από τον Τουρκέρη. Και αυτό λοιπόν θα είναι και το τελικό σκορ της σημερινής αναμέτρησης. 74-64 νικητής στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση ο Αριστοτέλης BC. Μεγάλη νίκη, πρώτη νίκη για την Αριστοτέλη.
από όλους εμάς εδώ στο Μπασκετάκι Σαλόνικα. Καλό σας βράδυ.